Πήγαινα στο πρώτο γυμνάσιο στην Πλάκα. Και τότε τα σχολεία αρένων θηλαίων ήταν μαζί, θυμάστε. Όλα τα κορίτσια. Τι είπα, τότε ήταν χωρισμένα. Εγώ πήγαινα στο πρώτο αρένων. Το θηλαίο ήταν στην Αδριανό, το αρένα στην Υπήτουσα, στην Έκα. Λοιπόν, στην Αδριανό που πήγαινα, τι πήγαινα μετά, ήταν ένα καφενείο δίπλα. Σχόλαγαν τα κοριτσάκια, ας πούμε, μεταξύ πρωινού και απογευματινού. Πήγαμε και καλά, πέσαμε πρέφα εμείς τώρα. Τα αύριο μαθαίναμε στο καφενείο και κάναμε κόσμο. Κάθε μέρα την ώρα εκείνη όμως, το ενδιάμεσο, παίρνουσε ένας τύπος έτσι, ταυλαντωμένος, μακριά μαλλιά, μουσί, μπότα μέχρι το γόνατο. Ωραίος γκόμενος, περίεργος ήταν. Και έβγαλαν τα κοριτσάκια από κοντά και τον κοιτάγανε. Ποιος είναι αυτός, τρέγαμε το κράτο μου. Ρώταγα, δεν ήξερα. Κάποια στιγμή ένας μοιημένος μου λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Λέει, όχι. Μου λέει, φίλε, αυτός λέγεται Μπουλάς. Έπαθα και εγώ, λέω, Μπουλάς, τι είναι αυτό. Μου λέει, να, μου λέει, τραγουδάει, μου λέει, με τον Σαββόπουλο στον Αριστοφάνη, τραγουδάει με τον Μικρούτσικο. Και βγαίνει που μιλάμε για τον Μπουλά τώρα, για τον Ρουβά. Βγαίνει τα κοριτσάκια από κοντά. Τέλος πάντων, ήταν επίκαιρος. Μας πουλούσε και λίγο πουρ, έτσι ήταν πολύ σοβαρός. Μετά από χρόνια, όταν είχα κάνει το σπίτι μου, πια τον γνώρισα στο Ντόλτσε, στο καφέ και δίπλα στον Άγιο Διονύση. Και μου λέει, φίλε μου λέει, επειδή γράφεις ωραία τραγούδια, πάρε μου λέει αυτούς τους δυο στίχους, να μου κάνεις δύο τραγουδία γιατί ετοιμάζω ένα δίσκο. Εκεί γνώρισε καμία πρώτη φορά. Και μου δίνει δύο καταπληκτικά τραγούδια, γι' αυτό έχει κάνει τη ζήλια του, αυτός δεν μπορεί να το πονέψει. Ήταν τραγούδια ποίησης. Γέλασε. Το ένα παιδιά ήταν πάρα πολύ, έγινε και τρομακτικά μεγάλη επιτυχία για το στίχο του, γιατί ο στίχος του πραγματικά. Γιατί ο Σέξτον τότε με τον Σαββόπουλο ήταν επηρεασμένος. Ήταν που είχε πάρει και ο Ηλίτης στο Νόμπελ και ήταν επηρεασμένο το παιδί. Και ο Σάκης είχε πάρει το Άρη. Όδωσε λοιπόν ένα φοβερό στίχο, ο οποίος ένα πείμα καταπληκτικό, το οποίο έλεγε, χαμήλωσα από να το πω στον κόσμο, καταλάβει τι λέω. Έλεγε το πείμα, σου είπα να μετρέψεις, μα εσύ με έχεις δάρει. Πήρες μεριδό πάνω από την σπουκάρι. Μανάκι, μανάκι, μανάκι να του λέω. Μετά όμως, αν μου επιτρέπετε, βγήκε το τουμποφλό και ακυρώθηκε το